να ζητήσουν για ακόμη μια φορά από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο να μεταφερθεί το παιδί του στη Γερμανία και όχι στη Λάρισα, αποφάσισαν οι γονείς της 8χρονης Αλεξίας, που εδώ και 6 μήνες νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Θα κάνουμε ένσταση. Επανεξέταση για το θέμα μας. Ώρες αγωνίας για την οικογένεια της 8χρονης Αλεξίας. Τα 24 ώρα περνούν βασανιστικά. Θέλουν οπωσδήποτε να μαζέψουν τα 90.000 ευρώ που τους είναι απαραίτητα μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, προκειμένου να μεταφέρουν το παιδί τους σε εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας στο Αμβούργο της Γερμανίας. Περιμένουμε να μαζέψουμε τα χρήματα και κάνω έκκληση στον κόσμο, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Η Αλεξία, που βρίσκεται καθυλωμένη στο κρεβάτι του πόνου μετά από τραυματισμό από αδέσποτη σφαίρα την Κυριακή του Πάσχα, την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκε επίσκεψη στο Παίδων από την αγαπημένη της τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα. Ξέρω ότι η Αλεξία μπορεί να γίνει καλά, όμως για να γίνει καλά θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Έκανε πολλές αντιδράσεις η Αλεξία με την Φουρέιρα. Ήταν πολύ καλά το παιδί. Γελαστό, γελούσε, έκανε. Η ομάδα στο Facebook «Γίνε ο ήρωας» του Παναγιώτη Ραφαήλ κατακλείζεται καθημερινά από μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για το 18-μηνων ήρωα, ενώ μέχρι στιγμής ο απλός κόσμος έχει δωρήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για να μεταφερθεί το παιδί στη Βοστόνη για τη γονιδιακή θεραπεία της νοτιαίας μυϊκής ατροφίας, όπως επιθυμούν οι γονείς του, οι οποίοι συναντήθηκαν εκ νέου με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.